Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα στην Κρήτη και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που αποτελεί ανεξάρτητο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη και βασική προτεραιότητά του τη διασύνδεση και τη συνεργασία των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Προσπαθήσαμε να έρθει το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει. Είναι η πρώτη συνεδρίαση που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός Βρυξελών και Βουδαπέστης, που συνήθως είναι η βάση του EIT. Γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι, όπως καταλαβαίνετε, και πιστεύω ότι πραγματικά θα έχουμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση τις δύο μέρες αυτές που θα φιλοξενήσουμε το EIT. Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης και είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει λάβει αυτή τη θέση, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα 3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο και που δρομολογούν εξελίξεις στις οικονομίες των χωρών, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και την αγορά. Η αποστολή του EIT, θα έλεγα, είναι εξαιρετικά σημαντική για όλη την Ευρώπη και βέβαια η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτές τις εξελίξεις. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα, εξαιτίας του ότι έχουμε εδώ το EIT, να ενημερωθεί και η επιστημονική μας κοινότητα, αλλά επίσης και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας, γιατί το EIT υποστηρίζει όχι μόνο ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα, εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις κτλ. Όπως διευκρίνησε ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, στόχος για την επόμενη μέρα είναι η έρευνα που για ζητήματα που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, να έχει μια κατεύθυνση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρξει συνδυασμός ερευνητικών αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα τεχνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων που θα δημιουργήσουν νέες ιδέες αλλά και λύσεις στην αγορά. EIT Manufacturing, which is one of those 9 knowledge and innovation communities, has opened a hub in Athens, and we have seen, as I said, more and more participation in the EIT in Greece. And why is that important? Because EIT can offer to Greek innovators, startups, partners, companies, small and big, something that probably national innovation ecosystem cannot always offer by itself.